Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Σταϊκούρα, επενδύσατε γύρω στα 5 λεπτά από την τοποθέτησή σας να μας πείτε τι θα κάνουμε το ηλικιώδες ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ. Και θυμήθηκα όταν είχατε φέρει το σχέδιο Ηρακλής 1, που τότε ήταν 12 δισεκατομμύρια εγγυήσεις, το ξεπερδέψαμε σε 30 ώρες κοινοβουλευτική συζήτηση. Αν πηγαίναμε με αυτούς τους ρυθμούς, έπρεπε να μας κρατήσετε να συζητήσουμε τον Ηρακλή κανένα μήνα στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Ωραία. Υπάρχει ένα όφελος για το δημόσιο. Μην κάνουμε τώρα ότι έγινε και κάτι συγκλονιστικό που θα επιστραφεί στους πολίτες. Εάν θέλετε πραγματικά να αποκτήσει ουσία μια τέτοιου τύπου παρέμβαση, να πείτε στον διάδοχό σας, τον κύριο Χατζηδάκη, στο Υπουργείο Οικονομικών, να μοιράσει κάτι από το 1,7 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα που έχουμε στην εκτέλεση του προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο. Αυτό θα ήταν μια συζήτηση που θα μπορούσε να μας απασχολήσει και μία και δύο και τρεις μέρες εδώ μέσα. Αλλά μην κάνουμε τώρα ότι συνέβη και κάτι συγκλονιστικό που βρέθηκαν 14 εκατομμύρια ευρώ να επιστραφούν στους ανθρώπους οι οποίοι θα πληρώνουν μάλλον τα διόδια για να κατεβαίνουν Αθήνα Θεσσαλονίκη. Παρατήρηση δεύτερη. Κάνατε μια αναφορά στον σιδηρόδρομο η οποία προσωπικώς με ανησυχεί. Είπατε ότι μόνο 14% των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων έχουν ανεπτυγμένα τα δίκτυα ETCS. Μάλιστα. Πόσο τα 100 των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων δεν έχουν καθόλου φανάρια? Πόσο? Μηδέν. Ή ό,τι υπάρχει από ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο χωρίς φανάρια είναι στην Ελλάδα. Διότι από την Αθήνα μέχρι την Κόρυφα δεν έχει φανάρια, κύριε Υπουργέ. Πηγαίνουν με τη μυρωδιά οι μηχανοδηγοί. Προφανώς δεν θα σας φορτώσουμε τις αβελτηρίες, τις καθυστερήσεις και τις εγκληματικές ευθύνες του προκατόχου σας. Αλλά εδώ και μόνο το γεγονός, η οποία δει κανείς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2019 για τις υποδομές και το 2023, θα διαπιστώσει ότι είναι ταυτόσιμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είχατε καμία πρόοδο. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης που παραλάβαμε 30% του έργου εκτελεσμένου και σας παραδώσαμε 75% και έχουν περάσει 5 χρόνια και έχετε κάνει 4 εγγένεια. Στο ΒΟΑΚ που δεν έχει γίνει τίποτα. Στην Πατρών Πύργου που φεσώσατε το ελληνικό δημόσιο μισό δισεκατομμύριο παραπάνω και έχουν καθυστερήσει 3 ετών. Η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια κυβέρνηση η οποία ολοκλήρωσε έργα και οδικών αξώνων, Κόρινθος Πάτρα, Ιωνία Οδός και τεράστια παρέμβαση στο σιδηρόδρομο, 270 χιλιόμετρα ηλεκτροκίνηση, το μεγαλύτερο τούνελ στα Βαλκάνια, στην Τηθωρέα. Και ανεκόπη αυτή η προσπάθεια από τη δική σας διακυβέρνηση, διότι είχατε στόχο την ιδιωτικοποίηση της υποδομής του σιδηροδρόμου. Επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι έχουμε τις εξής ανησυχίες. Η πρώτη ανησυχία αφορά την πηγή χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη σύμβαση που μιλάμε. Θα είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή θα βρεθεί ακόμα ένας τρόπος μεγάλες εταιρείες να καρποθούν τα ωφέλη του φτηνού δανεισμού από τους πεπερασμένους πόρους των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, διότι η πραγματικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που μας δώσατε εσείς σε κοινοβουλευτική μας ερώτηση, είναι η εξής. 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πάει σε 150 μεγάλες εταιρείες και μόνο 7, επαναλαμβάνω, μόνο 7 τον αριθμό εταιρείες, επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έως 10 εργαζόμενους, έχουν γίνει παραλήπτες των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρατήρηση δεύτερη. Είχε τη δυνατότητα το δημόσιο να διαπραγματευτεί και άλλα πράγματα. Και εδώ βρίσκεται και η επιφύλαξή μας, η οποία μας οδηγεί να ψηφίσουμε παρόν. Προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, αιτήματα χρόνια τα οποία δεν ικανοποιούνται από την παρούσα σύμβαση την οποία μας έχετε φέρει προς ψήφιση. Επιτρέψτε μου τώρα και ένα κάτι σήμερα να κάνω κάποιες αναφορές, διότι άκουσα την τοποθέτηση του κύριου Πρωθυπουργού και νομίζω ότι είτε υπάρχει μια σκόπιμη διαστρέβλωση είτε ο κύριος Μητσοτάκης έχει μπει ως μηχανοδηγός σε μια επιχείρηση λήθης. Είπε ότι η Χούντα ήταν ένα γεγονός το οποίο ανέκοψε την προσπάθεια ανάταξης η οποία υπήρχε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όταν επισυνέβη η Χούντα, υπήρχε η καχεκτική δημοκρατία και το μετεμφυλιακό κράτος, κύριε Σταϊκούρα και κύριε Μητσοτάκη.
υπήρχαν γεγονότα τα οποία συσσωρεύτηκαν για να φτάσουμε στη δικτατορία. Δεν μπορεί να μην θυμάται και να μην ξέρει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι ο ιδέα, η κλίκα του Παπαδόπουλου, του αρχηγού της Χούντας, γεννήθηκε, δημιουργήθηκε, φύτρωσε, άνθησε μέσα στο βιότοπο του μετεφιλιακού κράτους. Ότι ο ίδιος ο δικτάτορας ήταν στρατοδίκης στη δίκη Μπελογιάννη το 1952 και αυτό ήταν προσπάθεια ανάταξης. Ότι το 1961 έγιναν εκλογές βίας και νοθείας. Ότι το 1965 είχαμε την αποστασία και την ανατροπή της εκλεγμένης κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου με πρωτοβουλία του Παλατιού και με τους αποστάτες πρόθυμους να παίξουν αυτό το δόλιο παιχνίδι στην πλάτη της εκλεγμένης κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Αυτά δεν μπορεί να τα ξεχνάμε. Δεν μπορεί να μην λαμβάνουμε μαθήματα από την ιστορία. Δεν μπορεί να μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ήταν αυτό που βοήθησε να καταρρεύσει η πίστη του λαού μας στους δημοκρατικούς θεσμούς. Και να έρθει μια δικτατορία την οποία ουδής από το παλιό προσωπικό, το πολιτικό, ήταν σε θέση να εμποδίσει. Και θα περίμενα επίσης από τα υπεύθυνα χείλη του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου της Βουλής να ακούσουμε μερικές κουβέντες για τους μύθους των κρυφών ή φανερών υποστηρικτών της Χούντας. Για το υποτιθέμενο οικονομικό θαύμα έχετε χρήσει και Υπουργός Οικονομικών. Για την περίοδο της δικτατορίας που εκτόξευσε το δημόσιο χρέος, που εκτόξευσε το εξωτερικό έλλειμμα, που μείωσε τις δαπάνες για την παιδεία, μείωσε τις δαπάνες για την υγεία, αύξησε βέβαια τις κρατικές δαπάνες για την εσωτερική ασφάλεια και έδειξε ως προπομπός της Χούντας, της χυλής του Πινοσέτ, ότι ο οικονομικός νεοφιλελευθερισμός μπορεί κάλλιστα να είναι συμβατός με τον πολιτικό αυταρχισμό. Θα περιμέναμε να ακούσουμε αυτές τις αλήθειες. Θα περιμέναμε να ακούσουμε και για τα τεράστια σκάνδαλα διαφθοράς μέσα στη Χούντα. Για το γεγονός ότι ο δικτάτορας έμενε στη βίλα του Ωνάση. Για τα μπόνους και τους επένους που μοιράζανε στον εαυτό τους. Για τους διορισμούς συμμετέρων και συγγενών. Για τις εταιρείες που παίρναν απευθείας αναθέσεις. Και βεβαίως και για το πολυσυζητημένο, αλλά δυστυχώς εδώ υπήρχε αποσιώπηση, τάμα του έθνους. Το τάμα του έθνους. Ένας τεράστιος έρανος για να φτιαχτεί ο ναός του Σωτήρος στα Τουρκοβούνια. Μαζεύτηκαν 450 εκατομμύρια δραχμές και τα 400 φαγώθηκαν. Μοιράστηκαν και αυτά σε επένους. Ευεργέτες, κρατικός προϋπολογισμός και απλός κοσμάκης, μάζευε χρήματα για να φτιαχτεί ο μεγάλος ναός. Και με το που κατέρευσε η Χούντα, διαπιστώθηκε ότι από τα 450 εκατομμύρια δραχμές είχαν κάνει φτερά. Αυτή είναι η σύγχρονη πολιτική ιστορία, αυτό είναι το ανεξίτηλο αποτύπωμα της δικτατορίας και αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποσιωπάται. Ο δρόμος προς τη δικτατορία ήταν μακρύς, ήταν δύσκολος, αποτυπώνει ευθύνες ιστορικές για όσους ανέχτηκαν το παρακράτος και έπαιξαν μαζί του ένα πολιτικό παιχνίδι Δούνε και Λαβίν. Και με αυτά τα διδάγματα πιστεύω ένα κομμάτι και της συντηρητικής παράταξης στην Ελλάδα ήρθε στη μεταπολίτευση και άλλαξε ρότα. Και αυτό πρέπει να το πούμε, όπως όταν σας κάνουμε την ιστορική κριτική μας. Διότι στη μεταπολίτευση η ηγεσία Καραμαλή οδήγησε στο δημοψήφισμα και ευτυχώς η πατρίδα μας ξεφορτώθηκε τη γάγγρενα των Γκλίξπουργκ, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε στιγμή πολιτικής ανομαλίας, αν κοιτάξει κανείς την ελληνική πολιτική ιστορία. Θα περιμένουμε λοιπόν, ελπίζουμε από άλλη θέση, αυτός που θα λάβει το λόγο εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη χρονιά, στην ανάλογη επέτειο, να βρει μερικές κουβέντες να πει και για το τι οδήγησε στη Χούντα, το τι σήμαινε για τον ελληνικό λαό, την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές της
η δικτατορία και τι καλούμαστε όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις να υπερασπιστούμε. Αυτές τις εξελίξεις, αυτά τα ιστορικά γεγονότα δεν δικαιούμαστε ούτε να τα αποσιωπούμε, ούτε να τα σχετικοποιούμε. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι δεδομένο. Χρειάζεται να τη θωρακίζουμε κάθε στιγμή και κάθε μέρα. Όσοι πιστεύουμε σε αυτή και όσοι είμαστε έτοιμοι να την υπερασπιστούμε υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Σας ευχαριστώ.